Καλησπέρα. Πώς ένιωσες όταν έμαθες ότι θα ήσουν ένας από τους ομιλητές στο TEDx Νικοσία? Θέλω να ομολογήσω ότι αγχώθηκα λίγο, αλλά χάρηκα πάρα πολύ για τον λόγο ότι θα μπορούσα να κάνω ακριβώς αυτό που πρεσβεύει το TEDx, να διαδώσω την ιδέα μου. Η οποία είναι? Η οποία είναι ότι γεννιέσαι δημιουργικός, αλλά οφείλεις να το προωθήσεις, να το διαδώσεις και να βοηθήσεις τους υπόλοιπους να γίνουν και αυτοί δημιουργικοί. Ένα part της ομιλίας σου ήταν πως τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν κριτική σκέψη. Ποια είναι η κατάλληλη μεθοδολογία για σένα? Δεν υπάρχει κατάλληλη μεθοδολογία, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Όμως, οφείλουμε να τα εμπλέξουμε σε δημιουργικές δραστηριότητες μέσα από τις οποίες θα ανακαλύψουν τα ταλέντα και τη μοναδικότητα τους για να μπορέσουν να πάρουν όλα τα εφόδια που χρειάζονται για το μέλλον. Πώς θεωρείς πως μπορούμε να γίνουμε δημιουργικοί? Επίσης δεν υπάρχει τετριμμένη απάντηση. Αφού τη δημιουργικότητα, όπως είπα και στην ομιλία μου, ο καθένας την αντιλαμβάνεται διαφορετικά. Όμως ένα σημείο που θα ήθελα να τονίσω και ένα μήνυμα που θα ήθελα να στείλω είναι ότι μέσα από κάθε πρόβλημα μας μπορεί να προκύψει κάτι νέο, μέσα από το οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε και να προχωρήσουμε παρακάτω. Έχεις πει πως μέσα από την αποτυχία έχεις γίνει δημιουργικός. Είναι ακριβώς αυτό που ανάφερα, ότι μέσα από κάθε πρόβλημα, μέσα από κάθε αποτυχία μπορείς να προκύψει κάτι νέο, το οποίο ίσως να είναι εκείνο το πράγμα με το οποίο θα αφήσεις τα ίχνη σου. Οπότε δίνεις ένα μήνυμα στον κόσμο ότι μέσα από την αποτυχία μπορούμε να γίνουμε δημιουργικοί. Ναι, ακριβώς και αυτό. Μέσα από κάθε αποτυχία μπορούμε να γίνουμε δημιουργικοί. Κάθε κομμάτι της ζωής μας μπορούμε, μέσα από κάθε κομμάτι της ζωής μας μπορούμε να βρούμε ένα σημείο από το οποίο θα αντλήσουμε έμπνευση για να γίνουμε δημιουργικοί, γιατί οφείλουμε να είμαστε δημιουργικοί και για εμάς, αλλά κυρίως για τις νέες γενιές και τα παιδιά μας. Οπότε δεν πρέπει να νιώθουμε απογοήτευση όταν υπάρχει μια αποτυχία στη ζωή μας. Φυσικά και όχι, σε κάθε παραστράτημα και σε κάθε αποτυχία δεν πρέπει να κολλούμε, αλλά πρέπει να προχωρούμε παρακάτω, δεν πρέπει να σταματούμε την προσπάθεια μας εκεί και αυτό είναι η έννοια της δημιουργικότητας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.